πρώτο στάδιο, λιγότερο δύσκολα, πολύ πιο ζεστό. Τελείωσε. Ετοιμαζόμαστε για Ολλανδία. Ένα πρώτο σχόλιο από τις εντυπώσεις σου από αυτές τις προπονήσεις. Εντάξει, ξεκινήσαμε 22 του μηνός, λίγο πιο χαλαρά τις προπονήσεις, γιατί είχαμε λίγες μέρες διακοπή. Σιγά έχω εδώ και μια εβδομάδα, 9 μέρες, έχουμε ανεβάσει αρκετά την προπόνηση, το επίπεδο της προπόνησης. Πολύ ζέστη. Ευτυχώς φεύγουμε για μένα. Εγώ παρακαλούσα να έρθει η ώρα να φύγουμε πραγματικά για να έρθουμε σε συνθήκες κατάλληλες για ποδόσφαιρο. Και πιστεύω ότι ήταν καλό το πρώτο στάδιο και περιμένουμε τώρα τη συνέχεια. Δεν είναι πιο δύσκολο για έναν παίχτη να λείπει 2 εβδομάδες από το σπίτι του κλεισμένο σε ένα ξενοδοχείο, παρότι είναι το βασικό στάδιο της προετοιμασίας? Εντάξει, σίγουρα για αυτούς, ειδικά που έχουν οικογένειες, παιδιά που αφήνουν πίσω τους, είναι δύσκολο. Αλλά θα έλεγα ότι είναι καλύτερα να προπονήσεις συνθήκες ανάλογες που θα πάμε πάνω, γιατί δεν είναι σαν ομάδα όταν είσαι τόσο καιρό μαζί. Οι συνθήκες είναι καλύτερες, είσαι αποκλειστικά συγκεντρωμένος πάνω σε αυτό που κάνεις, εμπεδώνεις καλύτερα αυτά που ζητάει ο προπονητής και πιστεύω όλο αυτό κάνει πολύ καλό στους ποδοσφαιριστές. Βέβαια, τις τελευταίες μέρες προετοιμασίας λίγο αρχίζουμε και κουραζόμαστε, γιατί ξέρουμε ότι θα γυρίσουμε, δεν πιστεύω ότι είναι κάποιος άλλος λόγος, αλλά προσωπικά αυτό το στάδιο μου αρέσει και θέλω πολύ να πάω και να δουλέψω. Μετά το δανεισμό σου στη Σετούμπαλ, είναι η τρίτη σου προετοιμασία. Στην πρώτη ήταν λίγη αυτή που περίμενα να κάνεις τόσο μεγάλη έκρηξη στην πρώτη σεζόν μετά την επιστροφή σου. Τη δεύτερη ήσουν ο πιο αποτελεσματικός παίχτης. Φέτος τι στοχοθέτησες εσύ προσωπικά? Κοίταξε, θέλω προσωπικά να βελτιώνομαι καθημερινά, να κάθε χρόνο να βάζω κομμάτια στο παιχνίδι μου, κάθε παιχνίδι να προσθέτω πράγματα, να μην μένω στάσιμος. Θεωρώ ότι έχω να δώσω πολλά ακόμα, δεν έχω φτάσει στο ταβάνι, αυτό που λέμε ταβάνι. Αυτό βέβαια μόνο με τη δουλειά, με τη σκέψη, κάθε μέρα να προσπαθώ να βρίσκω εγώ τον εαυτό μου τι χρειάζεται ώστε να βελτιωθώ και ώστε να τα βγάζω αυτά τα πράγματα τα οποία θέλει τον κόσμο να δει, αλλά θέλω και εγώ ίσως από τον εαυτό μου να βγαίνουν, γιατί ξέρω ότι μπορώ να τα κάνω. Και οι πρώτες σου εντυπώσεις, η πρώτη σου εικόνα από τις αλλαγές της προπονήσης, από η πρώτη εντύπωση από τον καινούριο προπονητή? Είναι πολύ καλή η εντύπωσή μου. Έχει ένα διαφορετικό τρόπο, μια διαφορετική φιλοσοφία. Μια φιλοσοφία την οποία μου είχε μάθει αρχές και ακόμα στον ΠΑΟΚ ο κύριος Χολομπούρδας, ο προπονητής στην ΚΑΠΑ 20. Έπαιζε με το ίδιο σύστημα, pressing ψηλά, κατοχή, πρωτοβουλία, να έχουμε εμείς την πρωτοβουλία και την κατοχή της μπάλας. Μου αρέσει, είναι πολύ θετικά τα σχόλιά μου και ελπίζω να όλη η ομάδα να αρχίσει σιγά σιγά να μπεδώνει καλά τη φιλοσοφία του, γιατί θα πιστεύω ότι μπορούμε να δώσουμε πολλά φέτος.